Η Κατέρι. Ωραία, ξεκίνημα. Άλλωστε, ταιριάζει. Και στο σωματότυπο μου αυτό το δεν είχε κάποτε έτσι πιο αμπατζό από όλο αυτοκίνητο. Ναι. Γιατί εγώ σε θυμάμαι ένα έτσι γκομενιάρικο ωραίο μικρό αυτοκινητάκι που έκανε στις τσιάρκες σου. Παπί είχε παλιά. Όχι, δεν είχε παπί. Είχε αυτοκίνητο κανονικό, αλλά από τα μικρά. Και εγώ έχω μικρό αυτοκινητάκι. Ναι, ναι, είχα ένα λίγο πιο μικρό, τώρα πήρα μεγάλο. Πού να μπουνε τρία σκυλιά, ο παπαγάλος, εγώ. Το Βρωμόπουλο, Ελένη, θα το σκοτώσω, ε. Ποιο? Τον παπαγάλο μου. Ο παπαγάλος να το προσέχετε, γιατί είναι πολύ, σου λέω, γρουσούζικο πουλί. Γρουσούζικο και ανοίγω την πόρτα, αλλά τώρα θα με βλέπει όλο στο σπίτι, θα με βρίσει μετά. Ανοίγω την πόρτα και να μην φεύγει, να κλείνεται μέσα στο κλουβί. Θα του λέω πήγαινε έξω στον Αμαζόνιο να συναντήσει τους συγγενείς σου. Το πουλί όταν το βάζει στο αυτοκίνητο, πετάει στον ουρανό ή κάθεται κάπου. Γιατί πιστεύει παίρνει το πουλί τη και τα αφήνει ελεύθερο να κόβει βόλτες μέσα στα αυτοκίνητα. Εγώ το πουλί μου δεν αφήνω να το πιάνει κανεί. Τι κάνει με το πουλί τη, έλα ρε παιδιά, εντάξει τώρα. Ελεύθερα πουλιά μέσα στο αυτοκίνητο δεν γίνεται. Μπορεί να τρακάρει και να σκοτωθεί εσύ. Να σκοτώσει κανέναν άνθρωπο. Πλάκα, είναι κάνεις. Δυνατόν να πεταρίζει μέσα στο αυτοκίνητο. Και δεν γίνεται. Έχει βγει ζώνη ασφαλείας για σκύλο, αλλά για πουλί δεν έχει βγει ζώνη ασφαλείας. Το ξέρετε. Υπάρχει ζώνη για σκύλο, δεν το ήξερα. Βέβαια, αυτό. Βέβαια. Γιατί δεν μας τα λες. Φέρε μια μέρα το παλικάρι να μας τα πει εδώ πέρα αυτά που δεν ξέρουμε. Να, για τέλεια, ναι, που είναι, ναι, και ομιλητικότατο. Τρεις λέξεις, 25 λεπτά. Καλησπέρα. Δεν πειράζει. Κάτι θα πει το παλικάρι, γιατί εγώ όταν το είδα μου τρέξε λίγο το σαλάκι. Καλά, εσύ τώρα μπήκε στην εκπομπή για αυτό. Τη έτρεξε το σαλάκι για το δικό μου πουλί και παλικάρι. Θα γίνει χαμό. Με τρελάνετε. Γι' αυτό δώστε μου μια γραμμή να ξεκινήσω γραμμή. Δίνοντας δώρα εγώ και μετά να προχωρήσουμε στα θέματά μας. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Γεια σου, Ελενάκι μου όμορφο. Γεια σου και σένα, το όνομά σου. Μίνα, Μίνα, από Φωκίδα. Μίνα από Φωκίδα, πολύ ωραία. Καλή επιτυχία, Μινάκι μου. Ευχαριστώ. Πες μας, πολύ εύκολη ερώτηση. Ποιο ήταν το πρώτο